δύναμη και βεβαίως να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και καλό Πάσχα να έχουμε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και σε ελπίζουμε να είναι μετά την Ανάσταση τα χαμόγελα περισσότερα. Ναι. Ανανεωμένος σε βλέπω, μάλλον. Γιατί αυτό, ότι είσαι ένα ομορφινής λίγο ή πήρες κάποια κιλά κιόλας. Πιθανώς, ναι. Πιθανώς Κωστά. Γιατί έχω καιρό να σε δω. Αγαπητέ κύριε Κλάπα, εμείς εδώ θα κάνουμε μια κουβέντα. Φαντάζομαι, σε ρώτησε και πριν, δεν κάναμε καμία συνεννόηση, μου είπες για οποιοδήποτε θέμα είσαι ανοιχτός και τα λοιπά. Θέλω καταρχάς να κάνουμε μια αναφορά στην πανηγυρική εκδήλωση που κάνατε στο Μαργαρώνα. Και να πάμε λίγο στα θέματα, έτσι από εσάς θέλω έτσι μια κουβέντα για το περιεχόμενο της εκδήλωσης που είχατε, δηλαδή παρουσιάσατε το, όχι το συνολικό ψηφοδελτίο, ένα μέρος του ψηφοδελτίου, αρκετά μέρος, ναι. Και βεβαίως κάνατε μια τοποθέτηση εφόλης της ύλης για τα ζητήματα που απασχολούν, θα έλεγα, τους πολίτες. Υπάρχει ένας προβληματισμός για 2-3 θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Εμείς βέβαια θα ξεφύγουμε από αυτά και θα πάμε στα, νομίζω κατά τη δική μου εκδήλωση, πιο ουσιαστικά. Κάντε μας μια αναφορά στα ζητήματα. Κοιτάξτε, ήδη έχω ξεκινήσει την προσπάθεια να καθιερώσω τον διάλογο των πολιτικών στις δημοτικές εκλογές. Είπα και το Σάββατο ότι λυπάμαι ότι ο διάλογος αυτός στα μεγάλα ζητήματα δεν είναι σε υψηλό επίπεδο. Ευθύνεται και η Δημοτική Αρχή, η οποία αποφεύγει κάθε διάλογο. Προσπάθησα λοιπόν να επαναφέρω σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα και κυρίως το περιεχόμενο της νέας αυτοδιοίκησης μέσα στην κρίση και ποια είναι τα προτάγματα που αυτή έχει. Και βεβαίως, επειδή εγώ θέλω να γίνεται διάλογος και παρόλο που δεν είμαι εγώ απερχόμενος δήμαρχος για να απαντώ, άλλος απολογείται. Εγώ προτείνω αυτή τη στιγμή λύση στην νέα περίοδο. Παρόλα αυτά, δεν ήθελα να αποφύγω θέματα τα οποία ενδεχομένως με αγγίζουν ή θέματα στα οποία με εμπλέκουν, και έδωσε και απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Και βέβαια ήταν και η παρουσίαση του συνδυασμού, ενός συνδυασμού ανεξάρτητου, ήταν φανερό, με νέα πρόσωπα, πολλά νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα και σε ηλικία, νέα πρόσωπα και στην πρώτη φορά ασχολούνται και έμπειρους. Είναι μια σύζευξη φρεσκάδας, νέων ιδεών, νέων ανθρώπων και επιχειρούμε με αυτό το πείραμα της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης με ανθρώπους από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες να υλοποιήσουμε τις νέες ιδέες που έχει η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση, Κώστα, και με επιτρέπει στον ειδικό λόγο των χρόνων γνωριμίας, δεν είχε καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση του 2010. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πολλές φορές το προσδιορίζω έτσι για να είμαι κατανοητός. Το 2010 ενδεχομένως να μας ζητούσαν κάποιο έργο περισσότερο, μια ανάπλαση περισσότερο, ένα έργο υποδομής περισσότερο. Σήμερα το μεγάλο διακύδευμα είναι πώς μπορούμε να επανεκκινήσουμε την τοπική οικονομία, πώς μπορούμε στο μέτρο του δυνατού ως αυτοδιοίκηση, πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε την αλληλέγγυη αυτοδιοίκηση, πώς μπορούμε να δούμε κίνητρα για επενδύσεις, μέτρα για τον άνεργο, μέτρα για τη νέα επιχειρηματικότητα, για την επιχειρηματικότητα των νέων ανθρώπων και βέβαια γύρω μέσα σε όλα αυτά, αυτό που είναι στο DNA της αυτοδιοίκησης, τα έργα τα οποία, η καθαριότητα, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνονται και βέβαια έργα υποδομής πια, τα οποία θα έχουν, θα το πω, ανταποδοτικότητα με την έννοια ότι κάθε έργο που θα γίνεται θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη που επιδιώκουμε. Δηλαδή να είναι έργο πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή. Για παράδειγμα ο τουρισμός, έτσι είπα, ή για παράδειγμα το λιμάνι μας, το οποίο μπορεί να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Ναι, θα κάνουμε μια αναφορά, κύριε Κλάπα. Πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να σημειώσω κάτι και να καταθέσω, αν θέλετε, και τη δική μου συμμετοχή σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Είναι ένα θέμα που διευρύνεται όσο πάει ο καιρός, ίσως σκόπιμα πολλές φορές, το θέμα του νοσοκομείου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον κύριο Κλάπα. Πρέπει να πω ότι το δημόσιο νοσοκομείο, όπως τουλάχιστον εμείς το είχαμε ονειρευτεί, δεν είχε καμία σχέση με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ. Και είναι γεγονός αυτό που μας σερβίρισε τότε ο Υπουργός να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν εξελίχθηκε σε καμία πόλη της Ελλάδος, αυτή η διαδικασία του ΣΔΙΤ, και όπου έγινε στην Αγγλία απέτυχε παταγωδός το σύστημα. Αυτά ίσως δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες και μένουν στο στερεότυπο ότι χάθηκε το νοσοκομείο εξαιτίας του κυρίου Κλάπου.
Είναι λάθος προσέγγιση, προσέξτε το, δεν το λέω για να εξευμηνήσω τον κύριο Κλάπα. Είναι γεγονός ότι το Εργατικό Κέντρο και όλα τα θεσμικά όργανα εκείνη την περίοδο είχαν ταχθεί με την θέση και την αντίληψη τότε, είχαν γίνει πολλές αναλύσεις, συζητήσεις, ενημερώσεις, πώς λειτουργεί αυτό το νοσοκομείο με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ. Γιατί δεν ήταν μόνο θα είχε δημόσιο χαρακτήρα, όλη η παροχή υπηρεσιών θα γινόταν από ιδιώτες. Δεν θέλω να επαναφέρω, κύριε Κλάπα, το καταθέτω όμως, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει αντικείμενο προβληματισμού σε αυτές τις επερχόμενες εκλογές, σε αυτό το θέμα. Απλώς το αναφέρω για να πω ότι είχαμε και εμείς συμμετοχή σε αυτή την. Θα μου επιτρέψετε όμως να. Παρακαλώ. Εγώ, είναι έτσι όπως τα λέτε, ήταν μια σύσσωμη αντίθεση, γιατί άλλο είχαμε συμφωνήσει και στην πραγματικότητα προσπαθήθηκε να γίνει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο πάνω σε δημοτικό χώρο, το οποίο θα κόστιζε πανάκριβα στους δημότες και η παροχή υπηρεσιών θα ήταν πανάκριβη. Αλλά ας υποθέσουμε ότι εμείς όλοι οι φορείς τότε κάναμε λάθος. Εγώ βάζω αυτή την. Κάναμε λάθος. Δεν είχαμε σωστή θέση. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι αμέσως μετά, παρόλο που εμείς παραχωρήσαμε το οικόπεδο για δημόσιο νοσοκομείο και δεν το υπέγραψε ο υπουργός, ήρθε ο κύριος Μικρούλης, ο δήμαρχος Ζαλόγου, και παραχώρησε 100 στρέμματα 3 χιλιόμετρα πιο κάτω από ό,τι είχαμε παραχωρήσει εμείς. Και εγώ ρώτησα, εμπόδιζε τότε κανείς να γίνει αυτό το νοσοκομείο? Γιατί δεν έγινε? Το οικόπεδο υπήρξε, δεν υπήρξε καμιά αντίδραση. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε καμιά αντίδραση στα δύο οικόπεδα που παραχωρήσαμε. Μα δεν υλοποιήθηκε. Πουθενά δεν υλοποιήθηκε. Αλλά τι υλοποιήθηκε? Η θέση μας όλων, η κοινή θέση ότι θα πρέπει να γίνει μέσω ΕΣΠΑ το νοσοκομείο, και μας λέγαν τότε ότι δεν γίνεται, και στη Λευκάδα και στα Γιάννενα υλοποιήθηκε. Και έχουν πολιτικές ευθύνες αυτοί οι οποίοι οδήγησαν την τοπική κοινωνία σε κάτι το οποίο εξ αρχής ήταν αποτυχημένο και δεν εκμεταλλευτήκαμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Ναι, άλλωστε η δικαίωση, θα μου επιτρέψετε, λέτε, θα μου επιτρέψετε να πω, η δικαίωση της θέσης μας, της συνολικής θέσης, ποια είναι? Ότι σήμερα και η περιφέρεια και όλοι οι άλλοι φορείς επαναφέρουν την πρότασή μας την κοινή. Δηλαδή νοσοκομείο στο Μύτικα μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό είναι η δικαίωση ότι και τότε μπορούσε να γίνει και τώρα βεβαίως μπορεί να γίνει, και δεν θα έπρεπε να εμπλακεί η τοπική κοινωνία και οι πολιτικοί παράγοντες στην απάτη αυτή η οποία επιχειρήθηκε μέσω ΕΣΠΑ, γιατί και εκεί έχω καταγγείλει πολλές φορές ότι μοιραστήκαν 3 εκατομμύρια ευρώ κτλ. Κύριε Κλάπε, πριν 10 ημέρες είχαμε εδώ τον κύριο Μαργέλη το Σπύρο, έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, πετυχημένο αυτοδιοικητικό, και νομίζω ότι δεν το λέμε τώρα αυτό, είναι μετά από μακρόχρονη πορεία. Είπε το εξής, ότι το νοσοκομείο έγινε μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, γιατί υπήρχε η μελέτη, η ένταξή του στο ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και σήμερα χτίζεται ένα νοσοκομείο στη Λευκάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό λειτουργήσει, είναι άλλο θέμα αυτό, γιατί ο σχεδιασμός για την υγεία είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Όμως είπε και κάποια πράγματα. Η Μαρίνα αποδίδει 1 εκατομμύριο το μήνα στο Δήμο και είπε για τον ποιοτικό τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα είπε ότι θα κάνουμε και άλλες μαρίνες. Πολύ σωστά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ. Και πρέπει να το κάνουμε με καθαρές διαδικασίες, θα πρέπει να το κάνουμε με διαφάνεια και θα πρέπει να το κάνουμε και με επιχειρηματική σκέψη. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημά σου έχει να κάνει με την Μαρίνα της Πρέβεζας, θα πρέπει να πω ότι εγώ και ως από την αρχή της θητείας μου, αλλά και ως δήμαρχος, στήριξα αμέριστα την υπόθεση της κατασκευής της Μαρίνας και της λειτουργίας της. Εκείνο για το οποίο διαφώνησα είναι ότι επιχειρήθηκε μετά τη δημοπρασία και αφού ήδη είχε εγκατασταθεί ο ανάδοχος, ο επενδυτής, προσπαθήθηκε να αλλάξει εντελώς το φυσικό αντικείμενο σε βάρος της πόλης, και μέσα από αυτό επιχειρήθηκε να μην ο επενδυτής να μην κάνει απολύτως καμία επένδυση εκεί. Για να σας πω, η Μαρίνα δόθηκε το 2007 στον επενδυτή, δόθηκε, υπεγράφει ανάμεσα στο λιμενικό ταμείο και στον επενδυτή. Από το 2007 μέχρι το 2011 ο επενδυτής δεν έκανε καμία προσπάθεια. 4 χρόνια την κράτησε κλειστή. Γιατί προσπάθησε να μειώσει το τίμημα απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο στην αρχή ήταν εύλογο όμως τότε. Ασφαλώς. Υπερβολικά μεγάλο Ασφαλώς. Υπερβολικά μεγάλο. Δεν ισχυρίζομαι τώρα. Χωροθέτηση όμως δεν είναι και εκείνο ένα θέμα. Θα σας πω. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος το κράτησε 4 χρόνια αυτό. Δεν φταίει κανείς από εμάς, από την τοπική κοινωνία, γι' αυτό. Εσείς λέτε ότι καθυστέρησε ο επενδυτής. Και ο επενδυτής ενδεχομένως και διαπραγματεύσει το ελληνικό δημόσιο. Το θέμα είναι ότι κανείς από την τοπική κοινωνία δεν στάθηκε απέναντι.
αυτά τα χρόνια δεν βρέθηκε κανείς να πει σύμφω. Γιατί ίσα ίσα που ήμασταν όλοι συμμέτοχοι. Το 2011 που το τίμημα των 514.000 έγινε 14.000, ο επενδυτής την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα, και ενώ τα έχει συμφωνήσει όλα, έρχεται και ξανασταματάει στην πραγματικότητα την επένδυση και ζητάει νέα χωροθέτηση. Και εγώ ερωτώ, είναι δυνατόν σε μια δημοπρασία να παίρνεις το φυσικό αντικείμενο αυτό με τις συγκεκριμένες θέσεις, να υπογράφεις μετά από μακροχρόνιες διαδικασίες, να υπάρχει ένα master plan του λιμανιού το οποίο προσδιορίζει τη Μαρίνα με αυτόν τον τρόπο, και ο επενδυτής αυτός δηλαδή που έχει πάρει το συγκεκριμένο έργο ξαφνικά να ζητάει το διπλασιασμό της και την... Κύριε Κλαπέ, ακούστε με, να βλέπουμε και την διαφορετική θέση. Να σας πω, να ολοκληρώσω λίγο τη θέση μου. Παρακαλώ. Εάν αυτό γινόταν, θα έπρεπε να υπήρχαν δύο διαδικασίες. Η πρώτη, να υπάρχει ένα δημόσιο διάλογο στην πόλη για το πώς θα πρέπει να γίνει. Καμιά αντίρρηση. Και το δεύτερο, από την ώρα που αλλάζει το φυσικό αντικείμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζουν και οι ώρες της δημοπρασίας. Εγώ αυτό ισχυρίστηκα. Και τίποτε άλλο. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή κάποιοι λένε ότι είμαστε εναντίον της ανάπτυξης, όλα αυτά προχώρησαν. Ότι δημιουργείται προσκόμματα. Όχι, κανένα προσκόμμα. Λέω, πώς γράφεται και λέγεται, κύριε Κλαπέ. Εσείς λέτε την άποψη ότι στηρίζατε την πρωτοβουλία τότε, όχι την πρωτοβουλία, την επένδυση. Ασφαλώς. Και δεν είχατε λόγο να είστε αντίθετο σε αυτή την διαδικασία. Βάλατε όμως κάποια θέματα όταν υπήρξε η χωροθέτηση. Η νέα χωροθέτηση. Ναι, ναι. Να σας πω το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω και προηγούμενα είναι το εξής. Όταν υπογράφηκε η σύμβαση τότε, μιλούσε για 20 στρέμματα και όχι 14 που τελικά, γιατί μιλούσαν τα 20 στρέμματα αυτά θα γινόταν με προσχώσεις. Αν θυμόσαστε καλά, στη διακήρυξη και στην... λοιπόν, εσείς αυτό... δεν θυμάστε καλά. Δεν θυμάμαι. Όχι. Δεν θυμάστε καλά. Αυτό το οποίο λέτε. Εγώ ήταν... μίλησα με τους πρώην νομάρχη. Όχι, θα σας πω, δεν έχω κανένα λόγο. Για πέστε μου, πού είναι το λάθος. Είναι από χαρτιά. Όταν υπεγράφει η κατασκευή της Μαρίνας, το προεδρικό διάταγμα για την κατασκευή της Μαρίνας, προβλέπονταν ότι η έκταση της Μαρίνας θα είναι 20 στρέμματα. Δηλαδή, τα 11 στρέμματα τα οποία κόπηκαν από το λιμάνι, χωροθετήθηκαν στο υπάρχον, στο παλιό λιμάνι μας. Ναι. Και τα υπόλοιπα 9 θα γινόταν με προσχώσεις. Μάλιστα. Και θα φτάναμε στα 20. Ωραία. Μετά την κατασκευή της Μαρίνας, για λόγους περιβαλλοντολογικούς, κατασκευαστικούς, δεν ξέρω ποιους άλλους, δεν έχω γνώση γιατί, η Μαρίνα έφτασε περίπου στα 14,6 στρέμματα. Μάλιστα. Και κατασκευάστηκαν οι πρόβολοι. Όταν έγινε η δημοπρασία, έγινε με τοπογραφικά επί αυτού που είχε κατασκευαστεί. Των 5 προβόλων και των 14,5 στρεμάτων. Καλά, εγώ έτσι, έχω άλλη άποψη. Όχι, έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι το προεδρικό διάταγμα της κατασκευής. Και μάλιστα τότε, το 2007, για να γνωρίζετε, προτού να, η Μαρίνα να. Ο διαγωνισμός να καταλήξει στον συγκεκριμένο επενδυτή, που να πούμε ποιο ήταν το τέλος, προτού να καταλήξει, στο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε τοπογραφικό διάγραμμα από τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Τάση, όπου ο επενδυτής ενημερώνεται και λέει ότι η Μαρίνα, το τελικό της εμβαδών μετά την κατασκευή και έτσι όπως έχει δημοπρατηθεί με το τοπογραφικό της είναι 14,5 στρέμματα. Ο επενδυτής λέει γνωρίζω, συμφωνώ, και αυξάνει το τίμημα το οποίο έδωσε στην αρχική του πρόταση κατά 10%. 4 χρόνια διαπραγματεύεται με το Υπουργείο το τίμημα που πρέπει να δώσει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά 4 χρόνια δεν διαπραγματεύεται καθόλου, δεν θέτει καθόλου θέμα της έκτασης. Την έκταση την επαναφέρει αφού κατεβάζει το τίμημα των 514.000 στα 14 και αφού υπογράφει και με αυτούς, τότε επαναφέρει. Ναι. Και λέει, ενώ πριν έχει συμφωνήσει για όλα. Και μάλιστα, όποιος διαβάσει, επειδή δεν είναι δυνατόν στο ραδιόφωνο να σας διαβάζω τα συμφωνητικά. Όχι, και δεν θέλω να επεκταθούμε. Ναι, ναι, περιγράφεται αναλυτικά όλη η κατασκευή και το τι παραλαμβάνει ο επενδυτής, την οποία υπογράφει. Μάλιστα. Έτσι. Αυτή τη θέση και αντίληψή σας, όπως εσείς τεκμηριωμένα λέτε σε εμάς, δεν ασπάζεται και η Δημοτική Αρχή, γιατί ουσιαστικά η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου δεν βγαίνει να απαντήσει σε εμάς, επειδή έχουμε την προσκαλέσει για το θέμα αν είναι έκτοτος. Και μάλιστα ο κύριος Κορονέος, σε συνέντευξη του Μιχάλη το Μίχο, είπε ότι δεν είναι έκτοτος, ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί, δεν είναι έκτοτος ο επενδυτής.
Όμως, κύριε Κλάβα, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Όχι, συγγνώμη να σας πω, εγώ το έκδοτος το είπα ότι υπάρχουν δύο έγγραφα. Υπάρχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο στο Λιμενικό Ταμείο με ημερομηνία Σεπτέμβριο του 2013, στο οποίο λέει ότι κηρύσσεται έκδοτος ο επενδυτής, γιατί στην τελική ημερομηνία Απρίλιος του 2013 δεν είχε πάει ορισμένα δικαιολογητικά ή χρήματα ή εγγυητικές, δεν ξέρω ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει δεύτερο έγγραφο που απαντά στην ομάδα πολιτών που είχαν κάνει την κίνηση με ημερομηνία 21 Δευτέρου του 2014 από το Υπουργείο, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, που επαναλαμβάνει ότι είναι έκτοτος. Και έρχεται και το Λιμενικό Ταμείο πριν από λίγο, τον Απρίλιο, και επειδή ο επενδυτής δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, καταγγέλει τη σύμβαση. Όλα αυτά, εγώ δεν μπαίνω στη θέση της Δημοτικής Αρχής, τι είπε, γιατί δεν λέει, δεν γνωρίζει κανείς τι θέλει η Δημοτική Αρχή, και λυπάμαι να πω ότι για ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα δεν παίρνει θέση ή παίρνει θέση πίσω από τις πλάτες, γιατί έχω καταγγείλει πολλές φορές στο Υπουργείο, άλλα έχει συμφωνήσει. Αλλά τέλος πάντων, είναι στην τακτική αυτή να μην συμπεριφέρεται ως Δημοτική Αρχή, να συμπεριφέρεται δεν ξέρω τι, λες και αφορά ένα τρίτο. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο λέω είναι ποια είναι η πραγματικότητα, τι υπάρχει. Για να ξεκαθαρίσω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος. Ναι, κύριε Κλάβα. Συγγνώμη, να ξεκαθαρίσω, αυτό είναι σημαντικό. Χάσουμε χρόνο. Ναι. Μόνο αυτό να πω. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι επενδυτής. Δεν κοιτάζω πρόσωπα. Στηρίζω όποιον επενδυτή έχει υγιή διάθεση να επενδύσει και να κάνει την Μαρίνα έτσι όπως την ονειρεύονται οι Πρεβεζάνοι. Δεύτερον, αυτή μου η θέση περιλαμβάνει στο ότι όλα τα πράγματα όμως θα πρέπει να είναι καθαρά και πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα. Κύριε Κλάβα, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, σε μια συνέντευξη, δεν μπορούμε να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Πολιτικά ασφαλώς θα απαντάτε, ναι. Γιατί νομίζω έχει σημασία να είστε πιστικός με τον λόγο σας, γιατί είστε ένας αυτοδιοικητικός άνθρωπος πολλά χρόνια και νομίζω καταλαβαίνει το σφιγμό. Πρέπει να λέω και τα στοιχεία όμως για να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν, ναι, μου κάνει νόημα όμως ο Μιχάλης ότι πρέπει να κάνουμε ένα βεβαίως, μικρό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, έχουμε το καλεσμένο τον κύριο Κλάπα, συνομιλούμε για τα δρόμενα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα κάποια στοιχεία του προγράμματος του που έχουν εξαγγελθεί. Είναι πολύ σημαντικά, θα έλεγα, το θέμα με την ανεργία των νέων και την επιχειρηματικότητα είναι ζητήματα που πραγματικά θα πρέπει να είναι στο βασικό σχεδιασμό. Αυτό φωνάζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε στο ραδιόφωνο. Κύριε Κλάπα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η θέση και η αντίληψή σας για την επιχειρηματικότητα, γιατί η περίοδος πρέπει να είναι δύσκολη, το είπατε και εσείς προηγούμενα, αναφερθήκατε εκτενώς. Τι ακριβώς είναι αυτό το γραφείο στήριξης των νέων στην επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα? Υπάρχουν προτάσεις διαφορετικές για αυτό το οποίο αναφέρεστε, για το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι στην αντίληψή μας ότι εδώ η ανάπτυξη θα στηριχθεί στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα. Άρα λοιπόν θέλουμε όχι μια τυπική δημόσια υπηρεσία για την διεκπαιρέωση της γραφειοκρατίας, θέλουμε ανθρώπους να σταθούν δίπλα στους νέους αγρότες, οι οποίοι είναι επενδυτές στην πραγματικότητα, για να τους βοηθήσουν, είτε σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση των καλλιεργειών, είτε σε ό,τι αφορά την συνένωση δυνάμεων για την πρόθεση των προϊόντων, είτε σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ ή όπως αλλιώς λέγονται αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει μια δομή στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας και στον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, εξαγγείλαμε ότι κάθε νέα επιχείρηση, είτε στον αγροτικό τομέα είτε όπου αλλού, για 3 χρόνια θα απαλλάσσεται από δημοτικά τέλη ως μια ελάχιστη συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια των νέων ανθρώπων να ανοίξουμε δουλειές εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Κλάπα, λέει ο νέος σήμερα, ο Δήμος μπορεί να μας στηρίξει, έχει δημόσια περιουσία. Βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στο πρόγραμμα, και ο Δήμος, αλλά υπάρχουν και δημόσιες εκτάσεις που σε μια περίοδο η ύφεση είναι τραγική, έχει τραγικές συνέπειες. Υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις οι οποίες είναι ανενεργές. Ένα από τα κομμάτια του σχεδίου μας έχει να κάνει με αυτό. Δημοτική περιουσία η οποία μπορεί και στην επιχειρηματικότητα αλλά και σε επενδύσεις να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, και δημόσια περιουσία, κρατική περιουσία, η οποία σήμερα μπορεί ο Δήμος να κινήσει την διαδικασία ώστε αυτές να γίνουν παραγωγικές. Και το κράτος θα κερδίσει
και παραγωγή θα υπάρξει και θέσεις εργασίας θα υπάρξουν. Το ερώτημα είναι, μπορούν να γίνουν? Ασφαλώς μπορούν να γίνουν. Σήμερα νομίζω ότι κανείς δεν θα αντιστρατευθεί μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί η τοπική οικονομία και τα δημόσια έσοδα, είτε δημοτικά είτε κρατικά, να έχουν κάποια μεγαλύτερη προσδοκία από το να είναι ανεργά. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει. Yes. Μπορεί να γίνει. Εσείς δηλαδή θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, ασφάλως, λέτε, για να μπορέσει να προωθήσετε αυτή την προσπάθεια και να συνδράμετε τους νέους. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί και καλό θα είναι να το λέμε πολλές φορές, τα κλωστήρια Πρέβεζας είναι μια τεράστια περιοχή, είναι υπό την Εθνική Τράπεζα και εκεί μπορεί να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για νέους στον πρωτογενή τομέα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σας βρει σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, εφόσον βέβαια καλό είναι το έναυσμα να το κάνετε και εσείς, για να μπορέσετε η συνεργασία με την τράπεζα, έστω την Πειραιώς που υπάρχει σήμερα, αλλά αυτό ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, να μπορέσουν κάποιες τέτοιες περιουσίες που μένουν ανενεργές, του κράτους είναι, να μπορέσουν να δοθούν σε νέους ή να επενδύσουν. Νομίζω ότι η βασική, αυτό που μπορώ να δεσμευτώ, είναι ότι ο Δήμος έχει απόψεις, αλλά δεν έχει την πεποίθηση ότι ό,τι λέει είναι σωστό. Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δεσμευτούμε είναι ότι όπως σήμερα συζητούμε, αυτά τα θέματα θα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω, κάνουν προσπάθειες γύρω από αυτά, θα δημιουργήσουμε ένα, να μου επιτρέψετε να πω, μια συμμαχία ανθρώπων για να τα προωθήσουμε. Αυτή είναι, πρέπει να είναι η σπίθα ο Δήμος για να κινητοποιήσει και να ανάψει αυτή τη φλόγα της δημιουργίας και της συνεννόησης όλων. Βεβαίως, γιατί το σημαντικό που μειονέκτημα της περιοχής είναι μια πόλη φτωχή, χειρότερα από τα Γρεβενά φτάσαμε. Ο τουρισμός ελάχιστα μας αγγίζει, πάει στην Πάργα, έχουμε απομονωθεί. Γι' αυτό σας είπα, μήπως πρέπει να δείτε το θέμα των μαρινών στο βαθύ και αλλού. Ασφαλώς. Εγώ σας είπα ότι είμαι απολύτως. Αλλά χρειάζεται η δική σας βοήθεια των αυτοδιοικητικών. Ασφαλώς. Και όχι μόνο στο βαθύ, αλλά θα πρέπει να δούμε και στην παραλιακή ζώνη το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης, η οποία δεν στηρίζεται. Θαλάσσιο τουρισμού, δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι ο θαλάσσιος τουρισμός, τον οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά θέματα γύρω από τον τουρισμό, στα οποία δυστυχώς υστερούμε και έχουν να κάνουν, για να το ξεκαθαρίσω, ο τουρισμός, η κινητήρια δύναμη είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Βεβαίως. Έτσι. Δεν θα γίνει ο Δήμος πράκτορας του τουρισμού. Είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο Δήμος θα πρέπει να είναι συμπαραστάτης στον σχεδιασμό, είτε στα θέματα υποδομής είτε στα θέματα προώθησης. Για παράδειγμα, οι αδελφοποιημένες πόλεις, οι διεθνείς σχέσεις στο Δήμο και μια σειρά άλλα πράγματα. Αλλά και οι υποδομές, οι οποίες, η παραλιακή ζώνη του καναλίου, θέλει μια πλήρη ανάπλαση για να είναι δημόσιες εκτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για μεγάλες επενδύσεις. Αυτό όμως το θέμα, θα σας φέρω πλέον στο θέμα που θέλω παρακάτω. Παρακαλώ. Το θέμα του πεδίου βολής. Είχαμε εδώ τον κύριο Τσουμάνη, ο οποίος στο ερώτημά μας, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πανέμορφο μέρος του πεδίου βολής, γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί αυτό θα δώσει μια όθηση στην πορεία για την ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή. Και λέει, δεν μου ζητήθηκε. Και γιατί συνήθως μιλάμε για τα στρατόπεδα και όχι για το πεδίο βολής, ένα πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Κλάπη. Όχι, τουλάχιστον επί της δικής μου θητείας. Δεν μιλούσε για τη δική σας θητεία. Ναι. Λέω, επί της δικής μου θητείας ήταν από τα θέματα τα οποία και εσείς γνωρίζετε, γιατί ήταν κοινός ο αγώνας με τους φορείς και με το εργατικό κέντρο. Είναι από τα θέματα τα οποία όχι μόνο μας απασχολούν, αλλά επειδή μου φέρετε το θέμα της Μαρίνας, θέλω να πάω λίγο εκεί στο βαθύ. Εμείς τότε ως Δημοτική Αρχή, με το νέο Γενικό Πολεοδομικό, τι κάναμε? Όλο το κομμάτι των καυσίμων το βάλαμε μέσα στο σχέδιο πόλης. Για δύο λόγους. Πρώτον, να απελευθερώσουμε τις εκτάσεις γύρω-γύρω που απαγορεύονταν στα 1000 μέτρα να γίνεται οτιδήποτε ως σχέδιο πόλης, και απελευθερώθηκαν. Αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το θέσαμε, το 60%, των καυσίμων, με την εφαρμογή του σχεδίου, θα περιέλθει κατευθείαν στο Δήμο. Και θα περιέλθει στο Δήμο ακριβώς πάνω στον όρμο του βαθέως, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους τουριστικές επενδύσεις. Άρα λοιπόν το θέμα σχεδιαστικά είναι λυμένο. Απλά η σημερινή Δημοτική Αρχή τι έκανε? Πήρε το σχέδιο αυτό και την, που είχαμε δημοπρατήσει. Θα έρθουμε στο σχέδιο πόλης, κύριε Κλάπη. Ναι, και το σταμάτησε. Ερώτημα. Πέστε μου κάτι. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Πριν δύο χρόνια
Είχα κάνει μια έρευνα στο νεκροταφείο της Πρέβεζας, το οποίο εσείς όταν ήσασταν δήμαρχος είχατε πάρει μια έκταση του πλέον. Την έκταση, όχι, την έκταση είχε πάρει ο κύριος Παπαγεωργίου, ναι, για να είμαι σαφής. Ναι. Ναι. Και διερευνώντας αν πραγματικά ο χώρος αυτός αρκεί για να καλύψουμε τους νεκρούς, είδαμε ότι έχει μείνει ελάχιστος χώρος. Πού θα πάει το νεκροταφείο, παρόλο ότι εσείς είχατε με το Γενικό Πολεοδομικό, αν θυμάμαι καλά, δώσει κατεύθυνση στον Νιοχώρη Πρέβεζας. Δεν βλέπω να προχωράει αυτή η διαδικασία. Ποια είναι η θέση δική σας? Για να επαναφέρω, εμείς τότε κάναμε όλες τις μελέτες για να προχωρήσει η έκταση εκείνη η οποία είχε, η κ. Παπαγεωργίου είχε ενεργοποιηθεί, και προχωρήσαμε και κάναμε την επέκταση του νεκροταφείου. Θυμάστε και τότε με δικαστήρια κτλ. Κάναμε το Γενικό Πολεοδομικό και παρά τα όσα δυστυχώς μετά αναφέρονται, είχε ομόφωνη άποψη του Δημοτικό Συμβούλιο για την χωροθέτηση. Άλλωστε δεν μπορεί να γίνει Γενικό Πολεοδομικό χωρίς να υπάρχει θέση κημητηρίου. Δεν μπορεί. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει. Και ήταν ομόφωνη η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας λένε σήμερα μερικοί ότι εμείς δεν ξέραμε. Ξέρετε, όταν να κάνω μια παρένθεση, όταν υπάρξει κάποια αντίδραση, το πρώτο πράγμα που ακούγεται, εμείς δεν καταλάβαμε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν μερικοί που πολλά δεν είχαν καταλάβει στη θητεία τους. Αλλά τέλος πάντων, να κλείσω την παρένθεση. Εκείνο το οποίο με λυπεί είναι ότι πράγματι δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες να δούμε πώς θα επιληθεί το θέμα του κημητηρίου. Και η νέα Δημοτική Αρχή θα παραλάβει μια βόμβα πάλι. Διότι αυτό εδώ έχει πια κορεστεί. Έχει κορεστεί. Η θέση μου, η δική μου θέση ήταν και από τότε ότι 300 χώρους να βρούμε, λόγω της μορφολογίας πια, της επέκτασης των σχεδίων και της αρχαιολογίας. Γιατί δεν προχώρησε αυτό το θέμα? Αυτό θα πρέπει να απαντήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Γιατί, το σταμάτησε, ή ακόμα και αν είχε άλλη άποψη, να προχωρήσει την όποια άποψη. Η θέση είναι να πάει εκεί. Ναι, λέω, αν είχε. Αλλά γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες? Θα σας πω το εξής. Εδώ υπάρχει ένας λαϊκισμός ο οποίος δεν έχει τέλος. Και έχει να κάνει με το ότι όποιος αντιδρά, το αυτό που κάνουμε είναι να του χαϊδεύουμε την πλάτη και να σταματάμε τα πάντα και μετά να το πληρώνει η πόλη. Εγώ δεν ξέρω εάν έχει ή δεν έχει άποψη και ποια είναι, γιατί δεν την έχω ακούσει ποτέ μου. Δεν έχει ακούσει ποτέ σε ένα μείζον θέμα, δεν μιλάει ποτέ. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η λύση αυτού του προβλήματος ακούει μόνο σε μία λέξη, οστεοφυλάκιο. Ναι, αυτό. Εκταφή. Υπάρχει η μελέτη σε αυτό. Είναι η μόνη λύση. Αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει στο μπορεί να γίνει όμως αυτό. Το υπάρχον δεν μπορεί να γίνει, κύριε Κλάπα. Δεν έχουμε εκτάσεις. Μπορεί. Επιτρέψτε μου να πω: μπορεί. Στον υπάρχον χώρο. Δηλαδή με τις παλιές ιδιοκτησίες που υπάρχουν. Στον υπάρχοντα. Τους παλιούς τάφους. Όχι. Θα σας πω: στον υπάρχοντα χώρο μπορεί να γίνει. Εκείνο το οποίο θα πρέπει, και είναι, καταλαβαίνω ότι είναι βαρύ στην τοπική κοινωνία να θέτει τέτοιο θέμα, είναι ότι το ζήτημα της εκταφής θα πρέπει να γίνει ένα σύστημα, είναι το πλέον χριστιανικό, έτσι, για να μια και μέσα σε αυτές τις μέρες αυτό γίνεται παντού. Διαφορετικά κάθε τρεις και λίγο θα είμαστε στην αναζήτηση χώρου. Ας αφήσουμε το υπάρχον νεκροταφείο. Εσείς αν αύριο γίνετε δήμαρχος, δεν θα προχωρήσετε τις διαδικασίες για το νέο χώρο? Εγώ θα το προχωρήσω έτσι και αλλιώς, για λόγους, πώς να το πω, θα πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αλλά υπάρχει δυνατότητα αγοράς έκτασης επιπλέον εδώ στο υπάρχον? Όχι, στο υπάρχον έκταση δεν υπάρχει. Διότι έχουμε κάνει το σχέδιο πόλης. Γιατί αυτό που λέτε για το οστεοφυλάκιο και τα λοιπά, θέλει και χρόνο και θέλει μια υποδομή. Μα και το νέο... Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτό το στόχο στο υπάρχον. Και το νέο κημητήριο, και ακόμα σε εκείνη τη θέση, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με την τετραετή καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής, θέλει χρόνο. Συνεπώς, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής, και δεν λαϊκίζω. Καταλαβαίνω και γνωρίζω τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο Νιοχωρί γι' αυτό. Τους γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια επίλυση του προβλήματος. Γιατί είναι πρόβλημα να πάνε στο Νιοχωρί ένα μεγάλο σύγχρονο νεκροταφείο, οστεοφυλάκιο, όπου εκεί θα επισκέπτεται ο κόσμος, και οικονομικά, άμα θα το δείτε, είπε, η ευρύτερη περιοχή, θα είναι μια επένδυση, εγώ νομίζω. Σύμφωνα. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά επισημαίνω ότι η οριστική επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι το σύστημα της εκταφής μετά από χρόνο που θα συμφωνηθεί και του οστεοφυλακίου. Διαφορετικά, το θέμα αυτό θα επανέρχεται μονίμως στην τοπική κοινωνία.
Κύριε Κλάπα, μείναμε στο πεδίο βολής και δεν απαντήσαμε σε αυτό το ερώτημα και θέλω να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που θέλω, επειδή δίνετε απαντήσεις σε όλα τα θέματα, έχετε άποψη. Θέλω λίγο το πεδίο βολής, γιατί εκεί είπαμε προηγούμενα ότι μπορεί εκεί μια επιχειρηματική δράση, έστω από ιδιώτες. Δεν λέω ότι ο Δήμος μπορεί να αναλάβει τέτοια δράση. Και το θέμα των λουτρών. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί. Όλα αυτά τα χρόνια συζητάμε για τα λουτρά και εσείς ήσασταν 8 χρόνια δήμαρχος. Έχετε και μια ευθύνη στην εξέλιξη των λουτρών. Αυτό σας καταλογίζουν ότι δεν προχωρήσατε στο σχεδιασμό εκείνων που είχατε ονειρευτεί με ένα μικρό ξενοδοχείο κτλ. Δεν ξέρω αυτό γιατί δεν προχώρησε. Αλλά δώστε μας μια εικόνα. Σε όλα φταίω σε αυτή την πόλη. Όχι, δεν λέω ότι φταίτε. Όχι, δεν λέω ότι το λες εσύ, Κώστα. Λέω ότι κοιτάξτε να δείτε. Λέω κάθε φορά. Ο απερχόμενος δήμαρχος πάντως, εσείς, επειδή προσπαθούν να σας βρουν. Ασφαλώς, μα εγώ όπως ξέρεις δεν αποφεύγω. Και μου αρέσει ο διάλογος. Απαντάτε πάντως και δίνετε και κατευθύνσεις. Μερικοί άλλοι αποφεύγουν. Και λέω μάρες. Λοιπόν ότι εμείς προχωρήσαμε στο θέμα των ιαματικών λουτρών, αλλάξαμε τη μελέτη που είχαμε βρει από τη θητεία του. Κύριε Παπαγιώργη. Όχι, του συγχωρημένου του Μίμη του Ταπούρη. Που είχε γίνει τότε. Ανανεώσαμε αυτή τη μελέτη. Είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον όγκο των κτηρίων και πήγαμε σε μια σύγχρονη μελέτη. Όπου προσπαθούσαμε να συνδυάσουμε και την παραδοσιακή δραστηριότητα με τις κλούσεις αυτές που υπάρχουν μέσω των κοινωνικών ταμείων κτλ. Με κάτι πιο σύγχρονο με ΣΠΑ. Προχωρήσαμε και υπήρξε το ζήτημα τότε του κάστρου της Μπούκας. Έτσι όπως χωροθετούνταν, υπήρχε η αντίδραση ότι εκεί υπάρχει το κάστρο της Μπούκας. Μπήκε στη μέση η αρχαιολογία και ζητήθηκε τότε να γίνουν εξκαφές, πώς λένε, ερευνητικές εξκαφές για να δούμε αν υπάρχει και τι υπάρχει. Ζήτησα εγώ τότε να τις πληρώσει ο Δήμος για να προχωρήσουμε γρήγορα. Έμεινε εκεί το θέμα γιατί εμείς μετά φύγαμε και το σχέδιο το οποίο είχαμε έβλεπε δύο πράγματα. Ή θα πηγαίναμε μέσα από το ΕΣΠΑ, αλλά επειδή ήταν ανταποδοτικό δεν μπορούσε, είτε θα πηγαίναμε με κατασκευή όπου στο τέλος το έργο αυτό θα, μέσα από το πρόγραμμα Τζέσικα ή επενδυτικά προγράμματα Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα έπρεπε να κατευθεί ιδιώτης, θα έπρεπε να εμπλακεί ιδιώτης. Προσωπικά η γνώμη μου και δεν θέλω να ξεφύγω. Δεν θέλετε. Προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι αυτά τα έργα δουλεύουν μόνο με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Καθαρά και εξάστερα. Ναι. Θυμάστε τότε το είχα πει και είχα δεχθεί επίθεση ότι ξεπουλάω την. Ναι. Δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς. Άρα λοιπόν λέω ότι η δική μας θέση, η μελέτη αυτή η οποία έχει γίνει, θα πρέπει να προχωρήσει και η κατασκευή να είναι δική μας η κατασκευή και το έργο να δοθεί. Σε ιδιώτη. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό. Τώρα κοιτάξτε. Επιχείρησε η Δημοτική Αρχή αυτή την μελέτη να την προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα. Δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω το ότι αυτό το οποίο παρουσίασε ήταν τουλάχιστον αεραστεχνικό. Και γι' αυτό απερίφθη. Για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ δεν μπορεί. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει και έχω πει πάρα πολλές φορές στις ομιλίες μου, υπάρχει αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο των τοπικών προγραμμάτων, όπου συμμετέχει και ο Δήμος και κοινωνικές οργανώσεις, συνεταιρισμοί για παράδειγμα, και ιδιωτική πρωτοβουλία και προτείνουν ένα σχέδιο που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό, για παράδειγμα, ο Δήμος θα μπορούσε να πει: εγώ βάζω το ζήτημα των ιαματικών λουτρών. Να πει ο ιδιώτης: εγώ βάζω την κατασκευή ενός. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος ιδιώτης επενδυτής να σας πει: εγώ θα το κάνω το κτίριο και θα έχω την εκμετάλλευση για 100%. Βεβαίως θα μπορούσε. Βεβαίως. Γιατί και δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη και μάλιστα. Βεβαίως μπορεί. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δίπλα της ένα γραφείο συμβούλων στην οποία εμείς είχαμε αναθέσει τότε για το σχέδιο αυτό των ιαματικών λουτρών την αναζήτηση επενδυτών στην ιδιωτική αγορά, στην αγορά, η αγορά έτσι κι αλλιώς ιδιωτική είναι, στην αγορά, για να βρούμε επενδυτές. Εγώ ουδέποτε διαφώνησα, εκείνο για το οποίο είπα,
ανεξαρτήτως τι λέγεται. Εκείνο το οποίο είπα είναι ότι αν γίνει έτσι, θα πρέπει ο Δήμος να βάλει και κανόνες, για παράδειγμα. Αυτός ο οποίος είναι συνταξιούχος θα έχει δικό τιμολόγιο. Βάζετε αυτό, δηλαδή εσείς τις αντιλήψεις και τις θέσεις που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση τις προστασίες τα προστατευόμενα άτομα. Αυτό δεν είναι κακό, είναι θετικό μάλλον. Κύριε Κλάπα, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που θέλω να ρωτήσω. Δεν θα προλάβω το βιολογικό καθαρισμό που, για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζαλόγου, που εκεί είναι βασικό θέμα να λυθεί το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Θα μπορούσα να σας θέσω το θέμα του Αγίου Ανδρέα και πώς θα γίνει αυτή η αξιοποίηση των στρατοπέδων. Δεν ξέρω, εγώ σας τα λέω όλα μαζί. Μου κάνει νόημα ο Μιχάλης ότι 11 πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Μιχάλη. Μετά τις 11. Ναι, μετά να σας πω για το θέμα του Ζαλόγου, που είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Καταρχάς ο βιολογικός εκεί χρειάζεται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό χωρίς να αντίσουμε αυτό το θέμα. Το σχέδιο το οποίο προωθείται είναι αλαθεμένο. Το χειρότερο είναι ότι η επιχείρηση Δημοτική Αρχή με απόφαση του 2011 να συνενέσει σε ένα σχέδιο το οποίο δεν γνωρίζει κανείς. Όταν όλος ο τεχνικός κόσμος. Εσείς το γνωρίζετε όμως. Αυτοί δεν το γνωρίζουν. Εσείς πώς το γνωρίζετε? Όταν αποφάσισα να διεκδικήσω ξανά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, έψαξα να δω όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Μέσα εκεί λοιπόν βρήκα και την απόφαση του 2011, στην οποία με μειοψηφία τότε της μείζωνος αντιπολιτεύσεως επιχειρείται να προχωρήσει αυτό το σχέδιο για τον βιολογικό. Η δική μου διαφωνία είναι ότι αυτό είναι ένα έργο πανάκριβο, το οποίο δυστυχώς δεν προβλέπει εσωτερικά δίκτυα μέσα στους οικισμούς. Χωροθετεί. Και ένα... πώς θα γίνουν οι συνδέσεις? Με χρήματα δικά μας μετά. Δηλαδή θα πληρώσει ο ιδιώτης? Βεβαίως, αλλιώς δεν γίνεται. Είναι λίγο υπερβολή αυτό, κύριε. Υπερβολή είναι δυστυχώς αυτό που πάει να γίνει. Το χειρότερο είναι ότι η λειτουργία αυτού του έργου είναι πανάκριβη, γιατί έχει 40 αντλιοστάσια, που η επιβάρυνση σε κάθε νοικοκυριό θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι προτείναμε εμείς? Εμείς δεν προτείναμε να σταματήσει. Εγώ δεν προτείνω να σταματήσει. Εγώ είπα να αλλάξουμε το σχέδιο και με τα χρήματα αυτά που κάνουμε τους θαράσιους αγωγούς να τους πάμε από εδώ και από εκεί, να κάνουμε τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών και αυτοί να χωριστούν, οι μεγάλοι κανάλι συνόπικα στο Σικιά, και να χωριστούν στα δύο υπάρχοντα εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα. Μάλιστα. Έτσι ώστε να αποφύγουμε. Να είναι πιο οικονομικό το. Βεβαίως. Και πιο οικονομικό στην κατασκευή και πιο οικονομικό στη λειτουργία. Και οι μικροί οικισμοί των 50% σπιτιών, πόσα έχει ένα χωριό, να κάνουν τα ιστορικά δίκτυα και με καθαρισμό compact, που να αφορά μόνο αυτούς, να λύσουμε το θέμα. Αυτό σημαίνει φτηνότερο έργο, φτηνότερη λειτουργία και χωρίς να μπούμε σε αντιπαραθέσεις αν θα πρέπει ο αποδέκτης αν από εδώ ή από εκεί, που καταλαβαίνω ότι εκεί μπορεί να υπάρξει και λαϊκισμός. Αυτή τη θέση που εκφράζετε σήμερα και τη λέτε και σας ακούω, γιατί πραγματικά είναι ένας γόνιμος διάλογος που τον λέτε ανοιχτά, πως είναι υπεύθυνη η Δημοτική Αρχή, γιατί δεν γίνεται μια συνεννόηση σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε, που είναι εποφελής για τον πολίτη? Μην με ρωτάτε, κύριε Καζαντζίδη, σε όσα τα θέματα έχω ρωτήσει και έχω αναδείξει πάρα πολλά θέματα αυτή την προεκλογική περίοδο, δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Καμία. Γιατί, να σας πω κάτι. Και δεν υπάρχει καμιά απάντηση, γιατί δεν υπάρχει καμιά θέση. Η Δημοτική Αρχή έχει επιχειρήσει με ένα εντελώς δημοσιοπαλληλικό τρόπο να αφήνει πίσω της κάθε σημαντικό ζήτημα και να μην ασχολείται, να μην προβληματίζεται. Να μην θέλω να πω λίγο, επειδή στην τοποθέτησή σας αναφερθήκατε στα πετρέλαια και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σκάνδαλο. Στα πετρέλαια. Σκάνδαλο. Πού είναι το σκάνδαλο? Κοιτάξτε, θα σας πω και αφήστε τη λόγο. Εγώ έκανα ένα ερώτημα και είπα, θέλω από τη Δημοτική Αρχή να δώσει στη δημοσιότητα τις καταναλώσεις των οχημάτων σε πετρέλαια και τις αγορές των πετρελαίων που έχει κάνει. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Νίτσας, πρέπει να σας πω. Εδώ καμιά αντίρρηση. Καμιά αντίρρηση. Γι' αυτό το ρωτώ, επειδή το είπατε, αλλά το αναφέρατε χωρίς να δίνετε στοιχεία. Κοιτάξτε, δεν θα δώσω εγώ τα στοιχεία. Εγώ δεν έχω την οικονομική διαχείριση του Δήμου. Ναι. Εγώ γνωρίζω πράγματα τα οποία λένε ότι αυτή τη στιγμή μοιράζονται πετρέλαια. Αυτή τη παίρνει από αυτόν τον κωδικό, επειδή έχει τη δυνατότητα και κάνει κάποια άλλα έργα. Ίσως αυτό γινόταν πάλι. Αυτό δεν θα ήταν κακό. Αυτό. Βεβαίως το ερώτημα είναι, εάν εγώ πέρα... λέω την άλλη άποψη, ναι, της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δεν θα ήταν κακό. Ναι. Αλλά το ερώτημα είναι, καταρχάς μπορούμε να κάνουμε χρήματα που περισσεύουν σε ένα κωδικό να τον πάμε σε ένα άλλο. Έτσι, σήμερα πια. Δεύτερον, και τα πετρέλαια κοστίζουν όπως κοστίζει και το έργο. Γιατί λοιπόν να δίνεται με πετρέλαιο και να μην δίνεται κατευθείαν με χρήματα? Αλλά το ερώτημά μου σε ό,τι αφορά τα έργα είναι το εξής. Το χι έργο το οποίο γίνεται δεν έχει καμία μελέτη. Δεν έχει καμία επίβλεψη και μια παραλαβή. Κανείς δεν συμφωνεί την τιμή, άρα και την ποσότητα του πετρελαίου που θα πάρει. Εδώ κάποιοι έχουν αποφασίσει να τα κάνουν όλα με το στόμα. Και είναι πολιτικά πρόσωπα. Και αυτά τα οποία σήμερα όχι μόνο λέγονται, με μαρτυρίες υπάρχουν
μαρτυρίες σοβαρότατες, είναι, θα πρέπει να σας πω, θέματα τα οποία φτάνουν στην έκταση του σκανδάλου. Κάνετε μια σοβαρή καταγγελία. Βεβαίως κάνω σοβαρή καταγγελία. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει, αφού κάνετε και δημόσια τέτοια τοποθέτηση, νομίζω είναι, θα απασχολήσει, φαντάζομαι, η καταγγελία σας αυτή. Περιμένω, ξέρετε, την έχω κάνει εδώ και 1,5 μήνα. Και εγώ σας λέω. Θεσμικά όργανα. Εγώ σας λέω, κύριε Καζατζήδη, αν εσείς ήσασταν δήμαρχος και έβγαινε κάποιος και κατάγγελνε το θέμα από λόγος ευθυξίας και διαλόγου και ενημέρωσης, διαφάνειας, δεν θα δίνετε όλα τα στοιχεία? Ασφαλώς. 1,5 μήνα εγώ το λέω και το ξαναλέω και εδώ κάνουν ότι δεν το ακούν. Ή έχουν να κρύψουν κάτι ή δεν με ακούν τι έχω πει. Εσείς λέτε βέβαια τώρα ότι γίνονται, φαντάζομαι κάθε δημοτική αρχή θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες των πολιτών, έτσι γινόταν αυτά τα χρόνια, για εκμεύσει τη στήριξη από αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι, αυτό είναι το ρουσφετολογικό παιχνίδι το οποίο έχει πάρει πια αδιανόητες διαστάσεις. Ο Δήμος, ο οποίος επί 3 χρόνια έλεγε ότι δεν έχω χρήματα. Και να μου επιτρέψει μια παρένθεση να πω ότι και στο θέμα των οικονομικών απεδείχθη περίτρανα ότι ο Δήμαρχος έλεγε χοντρά ψέματα στους Πρεβεζάνους και στους Λουριώτες. Χοντρά ψέματα. Χοντρά. Και δεν έχει την ευαισθησία πια να βγει σε μια αντιπαράθεση. Τον λέω ψεύτη. Εσείς ζητάτε διάλογο. Δηλαδή. Διάλογο. Τον λέω ψεύτη. Είπε ψέματα. Λέει άλλα υπογράφει, άλλα στέλνει στα Υπουργεία και απέναντι στους δημότες λέει ψέματα, χοντρά ψέματα. Να κλείσω. Δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά... Παίρνω εγώ την ευθύνη αυτού που λέω. Παίρνω την ευθύνη. Και λέω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο θέμα ο Δήμος αυτός που έλεγε δεν έχω χρήματα, μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες έκανε απευθείας αναθέσεις 500.000 ευρώ σε έργα τα οποία δεν έχουν μελέτες, δεν παραλαμβάνονται πουθενά, δεν γνωρίζει κανείς που γίνονται. Και το καταγγέλλω δημοσίως. Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να αναγνωρίσω ότι ακόμα και σε δύσκολες απαντήσεις ο κ. Κλάπας μπαίνει στην θεματολογία και απαντάει με ουσιαστικά επιχειρήματα. Αυτό είναι πασιφανές ότι στον αγώνα αυτό που δίνεται στην αυτοδιοίκηση ο κ. Κλάπας δεν δυσκολεύεται να απαντήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο ο ισχυρισμός του και η τοποθέτησή του είναι στην κατεύθυνση που περιμένουν οι πολίτες, αλλά νομίζω ότι είναι ανοιχτό στο διάλογο. Κύριε Κλάπα, να κάνω ένα ερώτημα, ίσως και το τελευταίο, δεν ξέρω αν μπορούμε, γιατί ήθελα το σχέδιο πόλης, ένα σημαντικό ζήτημα. Μου είχατε πει σε μια συνέντευξη τότε ότι θεωρείτε πολύ σημαντικό το έργο για την επέκταση του σχεδίου. Ήθελα όμως να κάνω ένα ερώτημα σε εσάς, το οποίο είχα θέσει και στον κύριο Μαργέλη και στον κύριο σημερινό δήμαρχο, τον κύριο δήμαρχο. Εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, επανέρχεστε όμως. Έχετε οριμάσει πολιτικά και θέλετε πραγματικά να δώσετε μια διαφορετική κατεύθυνση, θέλετε να συνεχίσετε το έργο σας. Έχω πει βέβαια και δημόσια, από εδώ το έχω πει, ίσως κάποιοι άνθρωποι που υπηρέτησε, είστε νέος ηλικιακά βέβαια, πρέπει να το πω. Ο νεότερος από όλους τους υποψήφιους. Ναι, να πρέπει να το τονίσω αυτό, είστε νέος. Και γιατί επανέρχεστε και εσείς και ο κύριος Μπαΐλης, ίσως θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα σε νέους να εκφραστούν. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το, ούτε να το, δεν το εμπόδισα εγώ. Και στον κύριο Μαργέλη βέβαια. Δεν το εμπόδισα εγώ να εκφραστεί ο οποιοσδήποτε νέος. Εγώ είμαι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Όταν έκρινα ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσω, δεν συνέχισα, έκανα στην άκρη. Όταν είδα ότι η αυτοδιοίκηση πια χρειάζεται μια νέα πνοή, νέες ιδέες, θεωρώ ότι είμαι ίσως ο μόνος άνθρωπος αυτή την ώρα και δεν το λέω, αλλά πραγματικά ο μόνος άνθρωπος ο οποίος προβάλλει τα διακυβεύματα της νέας αυτοδιοίκησης. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν γιατί ήθελα να κάνω ένα εγχείρημα όπου νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών θα έχει μια σύζυυξη με την εμπειρία για να προωθηθεί. Γι' αυτό επανέρχομαι. Νομίζω ότι έχω να προσφέρω πολλά ακόμη. Ασφαλώς είμαι πιο όριμος. Εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι και τα χρόνια αυτά που έμεινα εκτός, και σκέψεις και λάθη. Προβληματιστήκατε, είπατε τι λάθη κάναμε. Τα οποία είδα που πρέπει να γίνουν. Ασφαλώς αυτή η απαξίωση της αυτοδιοίκησης στον τόπο μας ήταν κάτι που με ενεργοποίησε. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο, θα το θεωρώ ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, η κρίση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ανοίξουμε. Μόνο αυτό θα πω. Η κρίση, κάποια στιγμή θα ξεφύγουμε από αυτή. Όλες αυτές οι θυσίες. Είναι λάθος, λέτε, που δεν προχώρησε ο σχεδιασμός. Η επέκταση σχεδίου πόλης, αυτό λέτε. Μετά από όλα αυτά, κάποια στιγμή, αυτό δείχνει η ιστορική πραγματικότητα. Θα πονέσουμε, ματώσαμε, ίσως να ματώσουμε και ακόμα περισσότερο. Και σαν κοινωνία, αυτή τη στιγμή έχουμε πονέσει πάρα πολύ. Όμως κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτή τη στιγμή. Θα φύγουμε. Θα πρέπει η αυτοδιοίκηση ήδη
τα εργαλεία της ανάπτυξης να τα έχει ετοιμάσει. Να μην τα καθυστερήσει. Για ποιο λόγο καθυστερήσαμε 4 χρόνια? Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο 4 χρόνια έμειναν πίσω όπως έμειναν όλα τα θέματα της πόλης. Κύριε Κλάπα, ήταν μια γόνιμη νομίζω συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα. Και νομίζω ήταν μια συζήτηση πολύ εξειδικευμένη και απαντήσατε με πολιτικό θάρρος, θα έλεγα. Και νομίζω είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν από εμάς την τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς να ευθυνθούμε αυτός ο σχεδιασμός που λέτε να γίνει κοινό κτήμα όλων των αυτοδιοικητικών για να μπορέσει ο τόπος να ξεφύγει από τη μετριότητα, την υποανάπτυξη. Καλή δύναμη σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, από μένα και τον Μιχάλη, να περνάτε καλά. Καλή εβδομάδα και καλό Πάσχα.